Η ώρα είναι 5:30 τα ξημερώματα. Τετάρτη, η μέρα που επιτρέπεται το κυνήγι. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζαγορίου, στη διασταύρωση των Ασπραγγέλων για τα άλλα χωριά, Ελάτη, Μανασί, Καλουτά και τα υπόλοιπα χωριά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη χρονιά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στην εκπομπή «Περιβάλλον, κυνήγι, μύθοι και αλήθειες». Η πρεμιέρα της εκπομπής για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν γίνεται σήμερα σε έναν από τους κυνηγότοπους στην περιοχή του Ζαγορίου, εδώ όπου Σαββατοκύριακα και Τετάρτες σπέβδουν εκατοντάδες κυνηγοί, όχι μόνο από την περιοχή του Ζαγορίου, όχι μόνο από την περιοχή των Ιωαννίνων, αλλά από διάφορες περιοχές της χώρας, για να βρεθούν στους κυνηγότοπους της περιοχής, τους πλούσιους κυνηγότοπους, σε θυράματα. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν για τη φετινή χρονιά γράφτηκε την Τετάρτη, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2 ημέρες, εδώ στην περιοχή των Ασπραγγέλων, όπου η Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία από το αστυνομικό τμήμα Κήπων, έχουν συγκροτήσει ένα μεικτό κλιμάκιο ελέγχου, ελέγχοντας όσους κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εδώ σε αυτή την περιοχή, κυρίως βέβαια τους κυνηγούς, και αν παραστεί ανάγκη, και όχι μόνο τους κυνηγούς, καθότι όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η δουλειά αυτή και των θυροφυλάκων σε συνεργασία με την αστυνομία είναι κάτι παραπάνω από τον έλεγχο των κυνηγών. Να περάσουμε να δούμε τι μας είπαν λοιπόν οι κυνηγοί που βρέθηκαν την Τετάρτη εδώ στην περιοχή του Ζαγορίου για να κυνηγήσουν. Τι μας είπαν για την έναρξη της χρονιάς, για τα θυράματα, αν υπάρχει επάρκεια θυραμάτων, αλλά και πώς βίωσαν οι ίδιοι, πώς αντιμετώπισαν καλύτερα οι ίδιοι όλη αυτή την κατάσταση, την παραφιλολογία, αλλά και τη δημόσια συζήτηση που διεξήχθη το καλοκαίρι σχετικά με το κυνήγι, με το τι θα επιτρέπεται, τι θα απαγορεύεται, τι αλλαγές θα επέλθουν στην κυνηγητική δραστηριότητα, στην άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας. Να σημειώσω επίσης ότι όπως και τα προηγούμενα 5 χρόνια, είναι η 6η χρονιά της εκπομπής, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Η μέρα προβολής της εκπομπής θα εξακολουθήσει να είναι η Παρασκευή στις 10:30 το βράδυ και σε επανάληψη πάντα την Τρίτη, επίσης την ίδια ώρα, 10:30, πάντα από το Ιωάννινα TV. Να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα γίνει και τη φετινή χρονιά και θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όχι μόνο στους κυνηγότοπους, εκεί όπου μας αρέσει και εμάς να βρισκόμαστε, αλλά όπου παρίσταται ανάγκη και κυρίως όπου υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα κυνηγετικού, περιβαλλοντικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Εντάξει, καλά ξεκίνησε. Καλά. Έχει υπάρξει σημασία. Εντάξει, όπως κάθε χρονιά και φέτος. Πότε βρίσκουμε, πότε δεν βρίσκουμε. Αλλά εντάξει. Πάντα εδώ ψηλά, Βραδέτο, Τσιμπέλογος, Καμνέλη, όλο πάνω αυτό. Βγαίνει κόσμος. Ναι, εντάξει, βγαίνει. Βγαίνει. Όπως κάθε χρονιά και φέτος είναι το ίδιο πράγμα. Παρά τα προβλήματα, έτσι. Εντάξει, το τελευταίο προκοπή είναι αυτό. Μας μείωσε λίγο αυτές τις εξόδους, αλλά εντάξει. Θα βγούμε για να κάνουμε το... Αυτή τη δουλειά της εμείς δουλειά μας. Θα βρεθεί ο τρόπος. Τι να κάνουμε. Όπως επιβιώνουμε σε όλα τα άλλα, θα επιβιώσουμε και σε αυτό. Πώς είδατε τώρα την κατάσταση του καλοκαίρι, έτσι με τις συζητήσεις, θα γίνουν αλλαγές στο κυνήγι, δεν θα γίνουν και τελικά δεν έγινε τίποτα? Τα ίδια λένε κάθε χρόνο και τίποτα. Εδώ δεν έκαναν στάλασσα, αυτό θα κάνουν. Ας φτιάξουν τα άλλα πρώτα και μετά ας το φτιάξουν γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, παιδιά, γεια σας. Ωραία.
πώς ξεκίνησε η χρονιά? Καλούτσικα. Καλούτσικα. Ναι. Καλούτσικα. Τι κυνηγάμε? Λαγό. Λαγό. Μας είπαν ότι έχει πολύ κόσμο και όχι μόνο από την περιοχή, και από άλλες περιοχές. Έχει ξένους. Ναι, ναι, ναι. Έρχονται Λαρισαίοι, Βολιώτες. Έχουμε ωραία μέρη. Αυτό τι δείχνει? Ότι υπάρχει και θύραμα, έτσι. Θύραμα και ωραία μέρη. Τα βουνά που έχουμε είναι απίστευτα. Μέχρι τώρα πήγε καλά. Για λαγό πηγαίνουμε, έτσι. Για λαγό, ναι. Τι λέει, υπάρχει επαρκία θυράματος? Υπάρχει, αλλά πολύ λίγα, όχι πολλά. Mm-hmm. Είναι και πολύς ο κόσμος, ε. Είναι πολύ κυνηγή. Πολύ κυνηγή. Αυτό μας λένε, ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολύ κόσμο, όχι μόνο από την περιοχή. Έχει και ξένους. Πολλούς, Αθηναίους. Mm-hmm. Και καλό και κακό. Καλό είναι, μωρό. Σαν είναι δική μας συλλογή, σαν μας έχουμε δεμένους. Όσοι την ακούσατε τώρα αυτή τη συζήτηση όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει με το κυνήγι, οι αλλαγές κτλ. Δεν γίνεται αλλαγή. Μην ακούω ένα μπαρούφες εδώ τι λένε τώρα. Τι λέει ο καθένας για το κυνήγι. Είναι πολλά χρήματα που ξοδεύονται. Βενζίνες, φυσίγκια, όπλα. Καλά ξεκίνησε, εντάξει. Για λαγό. Για λαγό. Στα ζαχόρια, ναι. Εντάξει, ο λύκος είναι που είναι το πρόβλημα. Εντάξει, σε εμάς δεν έχει τύχει κρούσμα, αλλά είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν προβλήματα. Και απλώς ο κόσμος πρέπει να δώσει στοιχεία, αφού βρίσκουν τα σκυλιά φαγωμένα, να δώσει στον τύπο ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι μόνο με το λύκο, και με άλλα ζώα. Είναι σημαντικό να γίνεται η καταγραφή του. Βεβαίως, βεβαίως, να γίνει η καταγραφή, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι αρμόδιοι να κάνουν κάτι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Εμείς ξεκινάμε τώρα έξοδα ιστορίες, πάμε να κάνουμε το χόμπι μας. Χάνουμε ένα σκυλί, χάνουμε την ταλαιπωρία, το άγχος, την κούρα, την οχώρια. Γιατί... Και τα έξοδα, έτσι. Βεβαίως, το βασικότερο. Πας να κάνεις το χόμπι σου και τώρα να τρέμεις, να πας για κυνήγι. Όχι ότι θα περάσει άνθρωποι, δεν περάζουν άνθρωποι, απλώς τα σκυλιά είναι κρίμα. Είσαι από τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με το κυνήγι, ναι, που έτυχε να συναντήσουμε σήμερα. Πώς αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι? Οι μεγαλύτεροι τώρα, εντάξει. Είναι λίγο ξερόλες. Όχι μόνο, εντάξει. Είναι πού θα τύχεις, είναι στον άνθρωπο. Είναι στον άνθρωπο. Είναι οι άλλοι που βλέπεις που χαίρονται που νέα παιδιά συνεχίζουν την παράδοση και την ιστορία του τόπου. Γιατί είναι το κυνήγι, είναι αρχαία Ελλάδα, δεν είναι από τώρα. Εντάξει, είναι και άλλοι που. Από πας εσύ. Περισσότερο ενημερωμένος ο νέος κόσμος. Δεν είναι. Ενδιαφέρονται περισσότερο. Ενδιαφέρονται, απλώς είναι και τα. Δεν υπάρχει οικονομική άνεση τώρα. Ο κόσμος είναι στενημένος, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Και η ενημέρωση τώρα, σου λέει ο άλλος, όπως ήταν, θα πάρω ένα όπλο και θα πάω. Δεν δίνει και πολύ σημασία. Πώς ξεκίνησε αυτή η χρονιά? Όχι καλά, θα έλεγα. Πέρτη και σκυνηγάμε. Εντάξει, αυτό το πουλί, πορεία του είναι ευθύνουσα. Πολύ. Σιγά σιγά θα δούμε. Πού το διαπιστώνετε, εδώ στην περιοχή του Ζαγορίου? Όχι μόνο, και από τα Τζουμέρκα, από εκεί που έχω κυνηγήσει τώρα δύο Σαββατοκύριακα από όταν ξεκινήσαμε. Δεν είναι ευχάριστη κατάσταση. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Χρειάζεται σύνηση. Πιέζουμε τα πουλιά πολύ. Είναι αρκετός ο κόσμος, έτσι? Ναι, πολύς ο κόσμος και πιέζουμε, λέω. Πιέζουμε, δεν χρειάζεται. Μιας και ο λόγος για τις πέρδικες, έγινε και μια παρέμβαση το καλοκαίρι, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσει το κυνήγι, με την απελευθέρωση ικανό αριθμό, έτσι, από το εκτροφείο. Αυτό δεν θα δείξει φέτος. Αυτό θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι αρχή. Οπότε, περιμένοντας και βλέποντας.
Και υπάρχει θέμα, εντάξει. Όπως μας λένε, υπάρχει και πολλοί κόσμος όμως φέτος. Ε. Κόσμος πολύ υπάρχει, αλλά έχουμε και πολύ λύκο. Ε. Το θέμα με το λύκο δεν θα κάνω. Χάσατε εσείς σκυλιά. Εγώ έχασα μέχρι τώρα, έχασα τρία. Τα βρήκες κιόλας. Όχι, τι να βρω. Το ένα μόνο βρήκα, το μόνο που βρήκα το ένα από το σκυλί, βρήκα μόνο τα εντόστια. Άλλα, δεν τα βρήκα. Αυτό το φαινόμενο είναι τώρα 4-5 χρόνια. Δεν υπήρχε παλιά τέτοιο φαινόμενο. Λύκους να τρώει το σκυλί. Ο λύκος κάποτε άκουγε τα σκυλιά και έφευγε, φουγόταν. Τώρα έγινε το κακό, παραέγινε. Έτσι, δεν ταίζουμε εμείς σκυλιά τώρα. Ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά να φτιάξουμε ένα σκυλί και να το χάσει από μια μέρα στην άλλη. Είναι και το συναισθηματικό μέρος και το οικονομικό. Πώς δεν είναι. Έτσι, όταν έχεις ένα ζώο, το αγαπάς, έτσι. Δεν είναι ότι άντε πήραμε ένα σκυλί, πήγαμε για κύριε και μετά το αφήσαμε. Το σκυλί το έχουμε γιατί να κάνουμε το χόμπι μας, το αγαπάμε το σκυλί. Το έχουμε να φτιάξει ένα σκυλί τώρα από κουτάβι, έτσι, και να πάει 2-3 χρονών και να σου φάει λίγους. Δεν είναι άδικο αυτό. Πάμε εδώ μονοδέντρα, αλλά μας έπιασε η βροχή τώρα και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, για λαγό πηγαίνετε? Ναι, για λαγό. Τι λέει? Κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε. Μας λένε ότι εκτός από θύραμα υπάρχει και πολλοί κόσμος. Κόσμος, ναι. Για λαγό. Ναι. Πώς εξηγείτε τώρα με όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά να υπάρχει τόσος κόσμος? Κοίταξε να σου πω ένα πράγμα. Άλλος έχει ψώρα να πίνει, άλλος θέλει να πάει για κυνήγι. Είναι που τον βαρέσει τον καθέναν. Και είναι και μια ευκαιρία να ξεφύγετε, έτσι. Αυτό να του λέγεται, τι, δεν το συζητάμε. Είναι μια ευκαιρία να την κάνουμε πέρα. Mm-hmm. Ξέρεις ότι δεν μας πιάνει ύπνος το βράδυ. Δεν κοιμάμαστε. Έχουμε το μυαλό μας πού θα πάμε, πού θα φύγουμε. Κυνηγάμε και το βράδυ με το μυαλό. Όσοι σταμάτησαν σήμερα εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον μας είπαν ότι πέρα από το ότι υπάρχει θύραμα, υπάρχει και πολλής λύκος. Λύκος, αύριο με τον πήγαμε, εμένα μου φάγει 2 σκυλιά. Φέτος, εγώ πάω, είμαι από τη Λαψίστα και πάω εδώ στο Μητσικέλη που είναι πιο κοντά. Μου φάγει 2 σκυλιά και δεν ξαναπάω. Πάω τώρα στα γυμνά πάνω που είναι γυμνά και ελέγχουμε τα σκυλιά. Δηλαδή είναι τέτοιο πράγμα, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Μπορεί να έφαγε και 30 σκυλιά στο Μητσικέλη, μόνο στο Μητσικέλη. Και τρώει όλα αυτά τα λαγόσκυλα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του λύκου, έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι η λύκη που ήταν παλιά. Ο λύκος που ήταν παλιά, μα έβλεπε άνθρωποι, άκουγε όπλο και τέτοια, γίνονταν 1000 κομμάτια, έφυγαν, στη βούσα έφτανε. Τέτοια περιστατικά πάρα πολλά. Δεν είναι μία φήμη, έτσι. Καθόλου φήμη, είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα είναι έντονο το φαινόμενο. Λύκος πάντα υπήρχε στην περιοχή. Σίγουρα υπήρχε. Το που προβληματίζει είναι ότι... Σίγουρα υπήρχε. Πάντα λύκος, αλλά νομίζω τώρα τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και είναι και περίεργη η συμπεριφορά του να επιτίθεται σε... Σίγουρα είναι. Κάποτε στα ζώα επιτίθεται τώρα. Μάλλον, όπως και φέρουμε, όπως καθόμαστε καρτέρα για τους λαγούς, μάλλον τα ελίκια αυτοί κάθονται για τα σκυλιά. Είναι κάπως η συμπεριφορά τους λίγο πολύ διαφορετική από ήταν πρώτα. Γιατί δεν ξέρω. Βρίσκουμε και κυνηγούς τρούφας, έτσι. Ναι, γιατί όχι. Προφανώς γιατί όχι. Προφανώς, αλλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
ακριβά τα σκυλιά, δύσκολο το κυνήγι, πολύ περπάτημα, εμπειρία. Έκανα και κάποια σεμινάρια και προσπαθούμε. Η περιοχή προσφέρεται, υπάρχει? Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Κάνουν ζημιά τα αγριογούρουνα μεγάλη, αλλά υπάρχει. Υπάρχει, προσπαθούμε, θέληση υπάρχει, όρεξη υπάρχει, χρόνος υπάρχει και προσπαθούμε. Εάν γίνει επαγγελματικά, είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα? Θέλει πολύ προσπάθεια. Πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ χρόνο. Δεν γίνεται ούτε από το σπίτι να βρεις. Πρέπει να είσαι όλη μέρα στο βουνό, δεν γίνεται. Και θέλει και πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλές γνώσεις. Είναι το κυριότερο πράγμα. Δηλαδή πριν τα σεμινάρια λειτουργείς τελείως λάθος. Πρέπει να το ψάξεις, πρέπει να μάθεις. Θες έμπειρα σκυλιά, δεν γίνεται. Ο καλύτερος φίλος στο κυνήγι της τρόφας είναι το σκυλί, έτσι? Εννοείται, σε όλα. Βοηθάει πάρα πολύ, είναι ένα χόμπι που μπορείς να συνδυάσεις και κάποια έξοδα, δηλαδή να βγουν που δεν βγαίνουν στο κυνήγι, γιατί στο κυνήγι δεν έχεις εμπόριο, έτσι. Αυτά όσο αφορά την τρούφα, δεν ξέρω. Και προσπαθούμε. Πόσο εύκολο είναι να συνδυαστεί το κυνήγι της τρούφας σε μία ημέρα που επιτρέπεται το κυνήγι? Δεν πας απλά. Δεν μπλέκεις ούτε με κυνηγούς, είναι επικίνδυνο. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Τόσα ατυχήματα, δεν πας. Δεν πας. Πας στις άλλες μέρες. Ωραία, εντάξει. Έλα μέσα. Για πέρδικες. Για πέρδικες. Ναι. Έχει. Κάτι έχει. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με τις απελευθερώσεις το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύετε ότι θα αποδώσει ή το βλέπετε θετικά? Θα τα πούμε τέλος της χρονιάς αν έπιασαν τόπο. Mm-hmm. Αυτά. Και μάλλον του χρόνου, έτσι. Και μάλλον του χρόνου. Υπάρχει κόσμος που κυνηγάει? Πολλοί κόσμος υπάρχει. Ναι. Γιατί αυτό μας είπαν όλοι όσοι πέρασαν, ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά. Εντάξει, τώρα στην αρχή έτσι είναι. Μέχρι να έρθουν και οι μπεκάτσες και αυτά, να απλώσει λίγο ο κόσμος. Εντάξει, προσπαθούμε να ξεφύγουμε λίγο. Τι να κάνουμε. Πώς ξεκίνησε? Καλά ξεκίνησε, αλλά τώρα τζίφος. Γιατί? Ξέρω εγώ, μας μάτιασαν μάλλον. Μάτια. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Καλά είμαι. Εντάξει, ωραία. Για λαγό πηγαίνουμε? Για λαγό, ναι. Συνήθως εδώ στην περιοχή του Ζαγορίου? Ναι, συνήθως εδώ και ψηλά πάνω στα Αλπικά, γιατί έχουμε θέμα με λύκο πολύ. Για πες μου, γιατί όσοι πέρασαν, σχεδόν όσοι πέρασαν, ναι, το ίδιο πράγμα. Έτσι ακούγεται, ότι ναι, έχουν φάει πολλά σκυλιά μέχρι τώρα εδώ. Ευχαριστώ. Εσείς δεν αντιμετωπίσετε κανένα? Εμείς όχι, γιατί πάμε λίγο ψηλά. Ναι, στα Αλπικά είναι λίγο. Είναι γυμνό, Ναι, είναι λίγο δύσκολα εκεί. Αλλά εντάξει. Εδώ πάνω στο δίγροφο. Για λαγό. Λαγούνι. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, υπάρχει θύραμα? Κάτι γίνεται, εντάξει. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Καλύτερα είναι φέτο. Καλύτερα. Μας είπαν όμως ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Είναι αλήθεια? Είναι. Και επίσης ότι έχει και πολύ λύκο περισσότερο επίσης. Έχει. Τι γίνεται αυτό με αυτό το θέμα? Τίποτα. Τι να δούμε. Σας έχετε χάσει κι εσείς σκυλιά? Όχι, εγώ δεν έχω χάσει, αλλά άλλοι έχουν χάσει. Στο Μητσικέλι εδώ που μου προχθές έχουν χάσει. Λόγω αφραγγείας ξεκινήσαμε στραβά, φίλε. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά κοινή και μένουμε επί τόπου. Αυτά είναι. Σημασία έχει να βγαίνουμε πάντως. Σημασία έχει να βγαίνουμε και να βγαίνουμε με τους νόμους του άρθρου στο Συντάγμα τους που λέει προσοχή του αθροφυρία. Γιατί το παράκαναν, φίλε. Όλοι κυνηγάν νύχτα, όλοι ξέρουμε ότι κανένας δεν λέει τίποτα. Πού, φίλε, αυτό?
Πού βόμαστε λέει εκείνο ο Ρουφιένος. Δεν είναι Ρουφιένια αυτή. Είναι... Ναι, αλλά μάλλον πρέπει, πρέπει να ενημερώνονται και οι θεροφύλακες. Το κακό βγάζουμε τα μάτια μόνοι μας. Κατάλαβες, θα σκουλάσω λόγω. Σκόλας είναι ο σκόλας. Μία με τα φώτα, μία καλοκαίρι, μία οι αλλοτέλες, μία τα κνάβια. Πάμε φραγκάδες. Για, λαγό. Για γουρούνι. Γουρούνι. Ναι. Για γουρούνι. Οι πρώτοι γουρουνάδες που περνάνε σήμερα, όλοι για λαγό. Μα. Ναι, και λιγότεροι για πέρδικες. Πάμε και λίγο πιο αργά εμείς. Ναι. Άλλες λίγο δουλειά, άλλες τα πρώτα, τα ζώα, κατά όλους. Το γουρούνι δεν έχει πρόβλημα πάντως, έτσι. Όχι, ό,τι και ώρα, να πας μέχρι το βράδυ κυνηγάς. Ναι. Παντού υπάρχουν γουρούνια. Ξεκίνησε καλά η χρονιά. Για μας όχι. Για μας όχι. Εντάξει, αυτά τυχερά είναι. Τυχερά είναι, ναι. Πότε κλαίει, πότε γελάει. Έτσι είναι. Τι προβλήματα υπάρχουν εδώ στην περιοχή, στο κυνήγι? Εμείς το θέμα έχουμε με τους λύκους. Τίποτα άλλο. Σας έχετε χάσει σκυλιά? Έχουμε χάσει φέτος, πέρυσι. Έχουμε χάσει σκυλιά. Και είναι απώλεια και συναισθηματική και οικονομική, έτσι? Όλα παίζουν ρόλο. Γιατί να χάσει το ζώο, γιατί δεν το ξαναβρίσκεις εύκολα το γούρο να σου. Εντάξει, αυτό είναι. Βασικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδί. Ευχαριστούμε. Όχι πέντεκες. Φάσες και τέτοια. Φάσες. Ναι. Ήρθανε. Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν. Έλα εδώ. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Σπέλο. Γεια, τι κυνηγάνε. Λαγό. Ναι. Και πώς ξεκίνησε η χρονιά? Προς το παρόν καλά. Υπάρχει πείραμα? Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Κάτι γίνεται. Τι σας ανησυχεί περισσότερο, αν υπάρχει πείραμα ή αν χάσετε τα σκυλιά από τους λύκους? Γιατί όσοι πέρασαν, σχεδόν όλοι, αυτό μας είπαν. Και εγώ αυτό θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Οι λύκοι έχουν γίνει φόβος και τρόμος. Χάσατε σκύλια εσείς? Έχασα πέρυσι στο Μητσικέλι. Υπάρχει λόγος? Υπάρχει. Γιατί αυτό μας είπα. Υπάρχει. Όλα τα θυράματα υπάρχουν. Ξεκίνησε καλά η χρονιά? Εντάξει, καλά. Αισιοδοξούμε για αργότερα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει εδώ στην περιοχή? Γιατί αυτό που μας είπαν οι περισσότεροι συναδελφοί σου είναι ότι έχουν θέμα με τους λύκους. Και η λύκη είναι πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα η λύκη. Και η μέρη και η λαθροθυρία. Δηλαδή, για πες μου. Έχουμε ακούσει περιστατικά διάφορα. Κυκλοφορούν τη νύχτα, κυνηγάνε μέρες που δεν επιτρέπεται, κυνηγάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Τώρα είναι φήμες, ισχύουνε. Άλλη είναι αρμόδια να το κρίνουν. Το καλύτερο που πρέπει να γίνει προφανώς είναι να ενημερώνονται οι αρχές, έτσι. Βέβαια. Ενημέρωση και φύλαξη, ναι. Έτσι. Αυτή ξεκινάει μάλλον πρώτα από εσάς τους ίδιους. Η ενημέρωση ή η φύλαξη? Η φύλαξη. Φύλαξη από εμάς όσο γίνεται. Από εκεί πέρα είναι θεμαρχών. Έχει ξεκινήσει το κυνήγι, δεν είμαστε στην αρχή ακόμα, μπορώ να πω. Βλέπετε ότι γίνεται έλεγχος, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Οι έλεγχοι γίνονται κανονικά. Στο κυνήγι υπάρχει πάντα συνέχεια, άσχετα αν εγώ δεν είμαι πια και έχει αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, υπάρχει συνέχεια. Ο επόμενος συνεχίζει τον προηγούμενο, όλα καλά. Τα πράγματα από ό,τι έχω μιλήσει με τον πρόεδρο και με τα παιδιά από το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο πάνε μια χαρά. Ησυχία, αποθυράματα, πάλι με το λύκο τα γνωστά, γινόμαστε κουριστικοί με το λύκο που τα λέμε, αλλά τα πράγματα πάνε καλά. Όλοι όσοι σταμάτησαν το ίδιο πράγμα είπαν όμως. Ναι, έχουμε πρόβλημα, βασικό. Δυστυχώς στα αυτιά των υπευθύνων και των διαχειριστών δεν φτάνουν αυτά τα πράγματα, τα λέμε. Υπάρχει αυτή η κακή νοοτροπία προς τους κυνηγούς και αυτομάτως μας περνάνε από την πλευρά των γραφικών. Αλλά δυστυχώς υφίσταται το πράγμα. Και υπάρχει και πολλοί κόσμος τη φετινή χρονιά από ό,τι μας είπαν. Και όχι μόνο από την περιοχή ο κόσμος που βγαίνει για κυνήγι, αλλά και ξένος κόσμος.
υπάρχει κόσμος. Το κυνήγι, παρόλο που λέγαμε ότι φθήνει, ότι φεύγουν οι παλιοί και δεν γίνονται νέοι κυνηγοί, κλείνονται στα κομπιούτερ και στις τηλεοράσεις και στους υπολογιστές, αφού ό,τι φαίνεται δεν ισχύει. Φέτος υπάρχει πάρα πολύ κυνηγή. Συμβάλλει σε αυτό και η ανεργία, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά και πρέπει να βρουν διέξοδο να πάνε κάπου. Οπότε το κυνήγι και η φύση είναι ένας καλός τρόπος. Στέλνει και ένα μήνυμα ο κυνηγετικός κόσμος προς κάθε κατεύθυνση, γιατί υπήρξαν αυτές οι γνωστές συζητήσεις το καλοκαίρι για το τι θα γίνει με την κυνηγετική δραστηριότητα, τι αλλαγές θα υπάρξουν, αν υπάρξουν αλλαγές. Μιλάνε τα πράγματα από μόνα τους. Πόσοι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κυνήγι, πόσοι είναι άνθρωποι που ασκούν το χόμπι του κυνηγίου, πόσοι βγάζουν χρήματα από το κυνήγι. Φαίνεται. Και το Ζαγόρι, από ό,τι θα είδατε σήμερα, είναι μέρος της παράδοσής του και μέρος των δραστηριοτήτων του κυνήγι στο Ζαγόρι. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι το κυνήγι στο Ζαγόρι. Από ό,τι είδατε κι εσείς και από ό,τι έχεις πληροφορηθεί, Αλέκο, ότι είχαμε μία, να το πω δυνατή, μία μεγάλη μάζοξη των κυνηγών και είδαμε τις πρώτες μέρες κιόλας ότι είχαμε σαν να ο κόσμος, λόγω μάλλον των προβλημάτων που τον ανησυχεί και λόγω ήθελε να ξεσκάσει και είχαμε από τους κυνηγούς μια μεγάλη προσέλευση και από όλη την Ελλάδα φέτος σε όλα τα σημεία που γίνανε οι ελέγχοι, αυτό διαπιστώσαμε, αυτό είναι ευχάριστο για όλους, γιατί ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν πολλοί κυνηγοί στο βουνό έχουμε και εμείς περισσότερα μάτια σε θέμα ενημέρωσης και αυτό είναι ευχάριστο, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος το αποδέχεται περισσότερο το θέμα του κυνηγίου. Τώρα, σήμερα είδαμε στους ελέγχους που κάνουμε ότι πάμε καλύτερα στο θέμα ότι δεν είχαμε τόσες πολλές παραβάσεις και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και αυτό το έργο μας πιστεύω ότι έχουμε βρει αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν τις πληρώνουμε. Εμείς το θέλουμε τον έλεγχο, γιατί όταν είσαι νόμιμος απαιτείς και άλλους να είναι νόμιμοι και είναι ένας λόγος που απαιτούμε να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Απαιτούμε, γιατί αυτό βοηθάει και το κυνήγι και εμάς τους κυνηγούς. Γενικά για εμάς που κάνουμε το χόμπι θέλουμε να γίνεται έλεγχος και μάλιστα εντελεχής έλεγχος. Πρέπει να γίνονται ελέγχοι, γιατί ξεφεύγουν, αλλιώς ξεφεύγουν τα πράγματα. Για εμάς τους κυνηγούς καλύτερα είναι να γίνονται ελέγχοι, ώστε να προστατεύεται και το θύραμα και να κυνηγάμε όπως πρέπει, νόμιμα και σωστά. Υπάρχει θηροφυλακή και κάνει και καλή δουλειά. Απλώς το θέμα είναι όχι αυτές τις περιόδους, είναι τις καλοκαιρινές περιόδους. Εκεί γίνεται η ζημιά. Εντάξει, και τι να κάνουν και αυτοί τώρα, πού να πιάσουν όλα τα βουνά. Εκεί γίνεται η ζημιά τη νύχτα. Απλώς τι να κάνουν και τα παιδιά τώρα. Είναι και οι άλλοι που δεν δουλεύουν τίποτα. Και τα παιδιά τώρα, άμα έχει ο άλλος όπλο, δεν ξέρεις τι αντίδραση θα έχει. Άμα τον κυνηγήσουν τα παιδιά, δεν ξέρεις τι αντίδραση έχει ο άλλος.
ρισκάρουν και τη ζωή τους, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει, όπως μας είπαν, και πολύς ξένος κόσμος, δηλαδή κόσμος που έχει έρθει από την αρχή της περίοδου να κυνηγήσει στην περιοχή από άλλες περιοχές. Ναι, φέτος είδαμε στο θύραμα του Λαγού ότι είχαμε μία αύξηση από ξένο κόσμο, από Γρεβενά, από Έδεσα, Γρήνιο, Γιάννητσα, στους ελέγχους που γίνανε, και αυτό πιστεύω ότι η περιοχή μας, ότι επειδή είχε θύραμα στο θέμα του Λαγού, γι' αυτό και είχαμε και τέτοια προσέλευση των κυνηγών. Οι έλεγχοι της θυροφυλακής έχουν διευρυνθεί και σε άλλα πεδία και είδαμε σήμερα και ελέγχους στα σκυλιά, έτσι, ναι. Αν φέρουν το... αν είναι τσιπαρισμένα. Ακριβώς, μας έχουν τροφοδοτήσει με τα σκάνερ από την Ομοσπονδία. Κάνουμε κάθε μέρα και πιο εντατικούς ελέγχους, έτσι ώστε και τα σκυλιά να είναι καλυμμένα σε θέμα, δηλαδή, το βιβλιάριό τους και το τσιπάκι τους. Και το μεγάλο το θέμα είναι ότι το σκυλί, όταν φέρει το τσιπάκι απάνω τους, πρέπει να το καταλάβει ο κυνηγός αυτό, ότι είναι νόμιμο και ότι όταν γίνεται έλεγχος από τη θυροφυλακή, μπορούμε να ελέγξουμε αν έχει κλαπεί ένα ή έχει χαθεί ένα σκυλί, μπορούμε να το βρούμε μέσω μητρώου, και αυτό είναι για τον ίδιο τον κυνηγό καλό. Πάντως, σε ποσοστό δεν είναι μεγάλο ακόμα το ποσοστό εκείνων που έχουν τσιπάρει τα σκυλιά τους. Ξέρετε ότι λίγο στην αρχή είναι ώσπου να το επιδώσει ο Έλληνας κυνηγός. Είναι και λίγο δαπανηρό, το βλέπουν λίγο ακόμα. Αλλά από εδώ και πέρα βλέπω ότι κάθε μέρα, και από ό,τι μιλάμε με συνεργασία με τους κτηνιάτρους, έχουμε αύξηση και κάθε μέρα και περισσότεροι κυνηγοί πηγαίνουν και τσιπάρουν τα σκυλιά τους. Η χρονιά μπήκε καλά, δυνατά, με κόσμο από άλλες περιοχές, με προσέλευση από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θυράματα ως επιτοπλίστων έχουμε, επειδή βρισκόμαστε 365 μέρες του χρόνου, μέρα νύχτα στο βουνά και στα σημεία, τα πεδία του κυνηγιού, γνωρίζουμε ότι φέτος ήταν μια καλή χρονιά για όλα τα θυράματα, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει θύραμα. Τώρα το πώς θα ανταποκριθεί το θύραμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σίγουρα είναι καλά τα πράγματα στη θυραματοπανίδα. Σε παραβάσεις είμαστε σε καλό επίπεδο, σχετικά δηλαδή με πέρυσι. Και γίνεται προσπάθεια από εμάς και από τους φορείς ελέγχου της θύρας, ώστε να υπάρχει αειφορία σε αυτό το ζήτημα και να ασκείται η θύρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από τους κυνηγούς. Κάθε χρόνο αυτό που βλέπουμε εμείς, αυτό που διαπιστώνουμε στους ελέγχους όπου τυχαίνει να βρεθούμε μαζί, είναι ότι και έχει παγιωθεί η αντίληψη για το ρόλο των θυροφυλάκων, για το ρόλο της θυροφυλακής, και έχει εμπεδωθεί και η αντίληψη της αναγκαιότητας να υπάρχει η θυροφυλακή. Ναι, η θυροφυλακή έχει αποδείξει πλέον την αξία της και θα μπορούσα να πω ότι είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελούμε. Βλέπουμε ότι το έργο μας αποδίδει καρπούς, δηλαδή, και στο να μειωθεί η παραβατικότητα, αλλά και να διατηρηθούν τα αποθέματα της πανίδας σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Ο σημερινός έλεγχος ήταν από μεικτό κλιμάκιο, δηλαδή η θυροφυλακή είχε και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή είναι μια συνεργασία η οποία τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην περιοχή μας, έχει επίσης εμπεδωθεί, έτσι. Ναι, είναι σε πολύ καλό επίπεδο συνεργασία και το αποζητούμε κιόλας, γιατί πάρα πολλές φορές είμαστε και σε δύσκολες περιοχές. Δεν είναι όλες οι περιοχές, ας πούμε, της ενδοχώρας, οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι ο τάδε κυνηγός ή ο τάδε, ας πούμε, εισερχόμενος από τη δίπλα περιοχή. Υπάρχουν και περιοχές στα σύνορα οι οποίες είναι δύσκολες, εντός ή εκτός παρενθέσεως, και οπότε για μας είναι καταλυτική η παρουσία της αστυνομίας σε κάποιους ελέγχους κοντά στην περιοχή των συνόρων. Είναι σημαντική για μας.